πάει το λόγο επίμονα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και θα το δώσουμε. Βεβαίως. Θέλει να πει κάτι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που είναι εδώ δίπλα. Θέλετε να πείτε κύριε Παπαδόπουλε. Θέλω να πω ότι απέδειξε η ΑΕΚ πόσο σημαντικότερη η ομάδα είναι από τον Ολυμπιακό, ο οποίος λόγω ενός ευνοϊκού προγράμματος και αλλεπαλλήλων διαιτησιών υπέρα του κατάφερε να είναι μπροστά. Και λυπάμαι, είπα κατά το δύστυχο τον Μπάγεβιτς, ο οποίος κουνιότανε και έκανε το παγόνι, τώρα θα πει η ώρα που θα πληρώσει αυτά τα οποία έκανε εις βάρος του ΑΕΚ. Νομίζω μιλάτε με ένα όργανο. Νικολαίδης ατομική ενέργεια καταπληκτική, περνάει στην περιοχή πέναλτι. Καταπληκτική ατομική ενέργεια του Νικολαίδη. Σε ένα τόσο κλειστό και δυνατό παιχνίδι, μάλλον θα κρυφθεί από ό,τι όλα. Μάζουν οι Τσάκ γιατί δεν αποβλήθηκε. Γιατί κοιτάξτε πώς περνάει από τον Κοστούλα, φοβερό μάζεμα με το δεξί. Γυρίζει με το αριστερό, βγαίνει ο Γεωργίου, τον παρακάμπτει ο Νικολαίδης. Ένα και ο Γεωργίου σαφώς είναι το παιχνίδι. Είναι 100% σε δεσιακόλ. Όσο δεν φορτισά έχει στιγμή που αδειάζει τον τερματοφύλακα και έχει πια μπροστά έχει τα δεύτερα. Του Τσάρτα απέναντι στον κολκίπερ του Ολυμπιακού. Τσάρτας, πέφτει ο Γεωργίου και το πάει μπάλα το σύντου Νικολαίδη χέρια την ΑΕΚ από το κορμί του Κωνσταντινίδη. Αφήστε του πόσο γιατί γυρίζει ο Γεωργίου. Πάει μπάλα στο ροκάρι. Το έκανα τα χέρια ο Γεωργίου στο κέντρο του Σοφιάπο. Η μπάλα του Παπαδόπουλου το σέντου τον αγόρα που γίνει πρώτο στον Νικολαίδη. Του πάρει με τα αριστερά. Του πάει στον Κωνσταντινίδη. Αλλάζει το νέο και γίνει τα ρίχα του Γεωργίου. Έλα απόψε στο δωμάτιο. Όλα και βγαίνει από πίσω και με κεφαλιά θέλει την μπάλα. Θα σου παίξω μπάλα μα. Βλέπει το Λάκη και του κάνει καταπληκτική παλιά. Ο Λάκης μπαίνει στην περιοχή, είναι αφύλακτος, πλασάρει 2-0. Η ΑΕΚ με πολύ απλή κίνηση, με έναν εξαιρετικό συνδυασμό, κάνει το 0-2. Πιάνουμε ακόμα τη στολή και σ' αρέσει το γιολί. Πιάνουμε ακόμα τη στολή και σ' αρέσει το γιολί. Yeah!
raise them way up high.